Στην άλλη άκρη της γραμμής, κυρία Κουφάκη Μαρία. Καλημέρα σας, κυρία Μαρία Κουφάκη. Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Καλημέρα. Καλά είμαστε? Είμαστε μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Σήμερα είστε η πρώτη γραμμή που βγάζω από Αθήνα, γιατί συνέχεια βγάζω από Θεσσαλονίκη και άλλα νησιά. Μου κάνετε ποδαρικό. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ που κάνω ποδαρικό στο πανέμορφο σας νησί. Είναι χαρά μου. Λοιπόν, σημερινό θέμα εκπομπής, παχυσαρκία. Να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Θα ξεκινήσω με μια ερώτηση μιας ακροάτριας, από την Αθήνα και εκείνη. Κατά πόσο, λέει, η παχυσαρκία συνδέεται με την ψυχολογική μας κατάσταση? Θεωρώ ότι συνδέεται άμεσα με την και με την ψυχολογική μας κατάσταση, καθώς δυστυχώς πολλές φορές όταν δεν νιώθουμε καλά καταφεύγουμε στο φαγητό, θεωρώντας ότι το φαγητό θα μας κάνει να αισθανθούμε πιο όμορφα. Επίσης γνωρίζουμε πολύ ότι και το έντονο στρες σχετίζεται με αυξημένο βάρος. Άρα θεωρώ ότι έχει άμεση σχέση η κατάθλιψη με την παχυσαρκία. Επίσης σχετίζεται και με το γεγονός ότι όταν δεν νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας δεν έχουμε και διάθεση να ασχοληθούμε να φάμε ισορροπημένα. Δεν τρώμε τακτικά πολλές φορές, αφήνουμε το στομάχι μας νηστικό πολλές ώρες με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε υπερφαγία, δηλαδή σε πολύ έντονη αυξημένη όρεξη και ακατάβαστη κατανάλωση φαγητού. Άρα θεωρώ ότι υπάρχει άμεση σχέση της κατάθλιψης και των αρνητικών συναισθημάτων με την παχυσαρκία. Συνεχίζουμε λοιπόν. Μία ατάκα που έχουμε ακούσει όλοι. Φάει και θα γίνει boy. Τελικά το πάχος γίνεται boy? Φυσικά και όχι. Φυσικά και το πάχος δεν γίνεται boy. Αυτή η ατάκα που όλοι μας έχουμε ακούσει είναι μια ατάκα που σχετίζεται και με γιαγιάδες, με παππούδες. Στα παλιά τα χρόνια το έλεγαν αυτό. Βέβαια στα παλιά τα χρόνια δεν είχαμε και τόσο έντονα τα ποσοστά της παχυσαρκίας. Στα παιδάκια. Τα παιδάκια έτρεχαν περισσότερο, είχαν πιο αυξημένη δραστηριότητα, έτρωγαν πιο σωστά στα πλαίσια της μεσογειακής διατροφής, έτρωγαν όσπρια, έτρωγαν λαδερά, το κρέας ήταν σε πολύ πιο μειωμένη κατανάλωση, έτρωγαν περισσότερο ψάρι. Τώρα δυστυχώς, και καθότι τα ποσοστά έχουν αυξηθεί δυστυχώς δραματικά, η Ελλάδα θεωρείται ότι έχει τα πρωτεία στην παιδική παχυσαρκία, δυστυχώς. Μάλιστα πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι το 44% των αγοριών και το 38% των κοριτσιών σχολικής ηλικίας στην Ελλάδα δυστυχώς είναι παχύσαρκα ή υπέρβαρα. Άρα αυτό το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε στους γονείς δεν είναι ότι το παιδί μας μπορεί να τρώει οτιδήποτε και ειδικότερα αυξημένη κατανάλωση σε λιπαρές τροφές, θεωρώντας ότι τα κιλάκια τα οποία έχει πάρει θα τα πάρει σε μπόι. Δυστυχώς τα παχύσαρκα παιδάκια στην πορεία γίνονται υπέρβαροι και παχύσαρκοι ενήλικες. Γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε οτιδήποτε είναι εφικτό για να το αποτρέψουμε αυτό. Κάπου εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι επειδή οι ανάγκες της εποχής έχουν οδηγήσει στο να δουλεύουν και οι δύο γονείς και τα παιδιά να είναι λίγο πιο ανεξέλεγκτα στο θέμα του φαγητού, είναι πιο εύκολο να κάνουν κάτι γρήγορο, το οποίο σίγουρα θα είναι πιο λιπαρό και σε καθημερινή βάση. Ενώ πιο παλιά υπήρχε ότι δύο φορές την εβδομάδα ψάρι, λίγο κρέας, όσπρια. Τώρα πια δεν υπάρχουν αυτά σε μεγάλο βαθμό. Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Από εκεί και πέρα όμως, μια σωστή διατροφική εκπαίδευση από την οικογένεια, εάν οι γονείς γνωρίζουν να τρώνε ισορροπημένα, θεωρώ ότι πάντα μπορούν να βρεθούν και λύσεις έτσι πιο υγιεινές που και το ίδιο το παιδάκι μπορεί πρακτικά και μόνο του να κάνει. Mm-hmm. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι και οι γονείς είναι σε αυτή τη φιλοσοφία και διαδικασία. Εκεί ερχόμαστε και εμείς οι διαιτολόγοι που προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε διατροφικά και εκπαιδευτικά να δούμε πώς μπορούν σε μικρά χρονικά διαστήματα να τραφούν τα παιδάκια τους πιο σωστά, με εύκολες λύσεις, χωρίς να καταφύγουν απαραίτητα να πάρουν απ' έξω πίτσες, μπέργκερ, πράγματα τα οποία είναι λιπαρά σε συστηματική βάση και να οδηγηθούν τα παιδάκια στην αύξηση βάρους ουσιαστικά. Τώρα πώς μπορούμε να ελέγξουμε αν το παιδί μας είναι υπέρβαρο, παύλα παχύσαρκο? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα πάρα πολύ χρήσιμο site. Το site αυτό λέγεται childfavlaobesity.gr
Είναι από την κλινική προληπτικής ιατρικής και διατροφής του Πανεπιστημίου της Κρήτης, όπου σε αυτή την ιστοσελίδα, αν καταφύγουμε, έχει αναρτηθεί ο δείκτης μάζας σώματος για τα παιδάκια. Τώρα, τι είναι ο δείκτης μάζας σώματος, για να γνωρίζουν και οι άνθρωποι που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Είναι μια εξίσωση βάρους δια το ύψος στο τετράγωνο, σε μέτρα το ύψος, όπου μας δίνει ένα αποτέλεσμα, ένα αριθμό, όπου αν πάμε σε αυτούς τους πίνακες που έχουν αναρτηθεί και σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα, μπορούμε να δούμε κατά πόσο το παιδάκι μας είναι φυσιολογικό όσον αφορά το βάρος ή κατά πόσο είναι λίγο εκτός ορίων και καλό είναι σαν γονείς να προσπαθήσουμε έτσι να το εκπαιδεύσουμε να αρχίσει να τρώει πιο σωστά. Άρα υπάρχει αυτή η ενημέρωση ίντερνετικά, child-obesity.gr, ένα αξιόλογο site, όπου εκεί μπορείτε να βρείτε τους κατάλληλους πίνακες και να υπάρχει αυτή η καθοδήγηση πάνω σε αυτό το θέμα. Ένα παιδί τώρα που έχει λίγα παραπανήσια κιλά. Ναι. Κάποιος θα πείτε, α, έχει ροδαλά μάγουλα, είναι υγεία. Αυτό μπορεί να ξεφύγει η απόσταση μεταξύ λίγα παραπανήσια κιλά με το παχύσαρκος. Είναι στενή η γραμμή αυτή? Η γραμμή είναι σίγουρα σε εισαγωγικά στενή. Με ποια έννοια? Ότι αν συνεχιστεί αυτή η φιλοσοφία να είναι στο μυαλό των γονέων και οι γονείς να είναι ήρεμοι και ήσυχοι, θεωρώντας ότι εντάξει, το παιδάκι μου έχει λίγα παραπάνω κιλά και θα τα πάρει, δεν μπορεί, δεν έγινε και κάτι, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι. Αυτό στην πορεία του χρόνου όμως ενδεχομένως να οδηγήσει σε υπέρβαρο ή παχύσαρκο παιδάκι. Άρα η δική μου φιλοσοφία είναι ότι όλα αυτά επηρεάζονται από τη διατροφή των γονέων. Είναι καλό οι γονείς να γνωρίζουν πως οι ίδιοι είναι καλό να διατρέφονται σωστά και από εκεί και πέρα αυτό που κάνουν οι ίδιοι να το μεταφέρουν και στα παιδιά τους. Αυτό, δεν πώς πρέπει να συμπεριφερθεί ένας γονέας, ήθελα να μου πείτε. Πολύ σωστά. Ένας γονέας θα πρέπει να συμπεριφερθεί, δηλαδή ακούμε γονείς οι οποίοι λένε στο παιδί τους μη φας αυτό, δεν κάνει να φας το ένα, δεν κάνει να φας γλυκά και οι ίδιοι όμως καταναλώνουν αυξημένες ποσότητες γλυκά. Το παιδάκι θα αντιγράψει αυτό που θα δει και θα κάνει ο γονέας του. Άρα και ο ίδιος ο γονέας, τρώγοντας, αυξάνοντας τα φρούτα και τα λαχανικά στο σπίτι του ουσιαστικά, ή για παράδειγμα έχοντας περισσότερη φυσική δραστηριότητα, μαγειρεύοντας περισσότερα λαδερά και όσπρια στο σπίτι, τρώγοντας λιγότερο κόκκινο κρέας, περιορίζοντας το τηγάνισμα στο σπίτι, όλα αυτά θα βοηθήσουν και το ίδιο το παιδάκι σιγά σιγά να αναπτυχθεί σωστά και να μην οδηγηθεί σε παραπανήσια κιλά. Άρα σχετίζεται πολύ με τη συμπεριφορά του διατροφική που έχουν οι γονείς. Και οι γονείς είναι αυτοί που επηρεάζουν θετικά το παιδάκι. Ακόμα και ένα γλυκό πρέπει να υπάρχει στη διατροφή του παιδιού. Απλά πρέπει να είναι προσεγμένο. Δεν σημαίνει ότι κάθε μέρα το παιδάκι πρέπει να τρώει σοκολάτες και γλυκά. Αλλά από τη στιγμή που τρώει τα φρούτα του, τα λαχανικά του και ξέρει ότι μια φορά την εβδομάδα με τους γονείς θα βγουν έξω και θα πάνε να φάνε ένα ωραίο γλυκό, αυτό δεν θα λειτουργήσει αρνητικά. Πολλές φορές, αφορά το θέμα. Ναι. Πολλές φορές έχω ακούσει γονείς σε καφετέρια, ναι. Πίνω καφέ και έχω ακούσει γονείς που λένε ναι. Είναι παχύς, θα του κάνω δίαιτα. Μπορείς να κάνεις δίαιτα σε ένα παιδί? Όχι. Τώρα η λέξη δίαιτα είναι λίγο μια περίεργη λέξη ουσιαστικά. Κοιτάξτε να δείτε. Δίαιτα δεν θέλουμε να κάνουμε σε παιδάκια. Σε παιδάκια θέλουμε να κάνουμε μια σωστή διατροφική εκπαίδευση. Τα παιδάκια είναι πολύ σημαντικό από μικρή ηλικία να μαθαίνουν από τους γονείς να τρώνε σωστά και όχι να ακούγεται η λέξη δίαιτα σαν μια περιοριστική κατάσταση. Γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε μελλοντικά ψυχολογικά προβλήματα στο παιδάκι. Θέλουμε λοιπόν, όπως ανέφερα και πριν, ένας γονιός να καθοδηγήσει σωστά το παιδί του και να του μάθει τις αρχές της σωστής ισορροπημένης μεσογειακής διατροφής. Όπως είπα και πριν, αν ο ίδιος ο γονέας καταναλώνει φρούτα και λαχανικά στην καθημερινότητά του, τρώει τα όσπρια του, τα λαδερά του, το ψάρι του, το κρέας σε μετριασμό, αυτό περνάει και στο παιδάκι. Επομένως δεν θέλουμε δίαιτα στο παιδί, θέλουμε οι ίδιοι γονείς να ενταχθούν σε ένα σωστό διατροφικό πλάνο και αυτό να το περάσουν και στη φιλοσοφία του παιδιού.
Ειδικότερα σε παιδάκια η λέξη δίαιτα είναι απαγορευτική, καθότι βρίσκονται σε ανάπτυξη. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, το ασβέστιο, ο σίδηρος, τα οποία είναι πολύ σημαντικά στην ανάπτυξή του. Και πολλές φορές, εάν κάποιοι ονομαζόμενοι ειδικοί, που δυστυχώς δεν είναι ειδικοί, δίνουν δίαιτες σε παιδάκια, έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται η ανάπτυξή τους. Άρα σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε δίαιτες σε παιδάκια. Θέλουμε μια σωστή διατροφική εκπαίδευση, που θα είναι και ένας σωστός οδηγός για να μάθουν να τρώνε σωστά σε όλη τους τη ζωή. Κάπου εδώ θα ήθελα να ρωτήσω ότι αντιλαμβανόμαστε ότι το παιδί πρέπει να χάσει βάρος οπωσδήποτε. Υπάρχει σωστός τρόπος να χάσει ένα παιδί βάρος χωρίς να επηρεάσει την ανάπτυξή του ή και την ψυχολογία του ακόμη? Ναι, υπάρχει ένα σωστός τρόπος ένα παιδί να χάσει βάρος. Ο τρόπος αυτός είναι κάτι που δεν ανέφερα και πριν, εξίσου πολύ σημαντικό, η αύξηση της φυσικής δραστηριότητας. Να ενταχθεί το παιδάκι σε κάποιες δραστηριότητες που θα αυξήσουν και το βασικό του μεταβολισμό και τις κάρτες του. Σε μπάλα, σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ, σε κολύμβηση. Όλα αυτά, ή ακόμα αν και οικονομικά δεν είναι εφικτό από τους γονείς, να βγει έξω να παίξει με τους φίλους του. Πράγμα που δυστυχώς τώρα με τους υπολογιστές και τα κινητά είναι κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ μειωθεί στα παιδάκια. Μία λοιπόν λύση είναι αυτή. Και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που το παιδάκι, όπως λέτε και εσείς, πρέπει να χάσει κάποια κιλά, η απώλεια του βάρους πρέπει να είναι σε πολύ αργούς ρυθμούς για να μην έχουμε πρόβλημα με την ανάπτυξη. Δηλαδή μιλάμε για ένα κιλό το μήνα, το πολύ δύο. Ο στόχος βέβαια, ξαναλέω, για μένα σαν διαιτολόγο, δεν είναι τα κιλά, είναι η σωστή διατροφική συμπεριφορά. Από τη στιγμή που το παιδάκι σιγά σιγά επηρεάζεται από τους γονείς, μαθαίνει και τρώει ισορροπημένα, ασκείται και κάνει κάποια φυσική δραστηριότητα, τότε και θα έχει την αναμενόμενη απώλεια βάρους σε αργό ρυθμό πάντα και παράλληλα θα αναπτύσσεται σωστά. Έτσι. Άρα δεν θέλουμε να περάσουμε και στο παιδάκι ένα μήνυμα ότι είσαι υπέρβαρο, πρέπει να χάσεις κιλά. Είναι λάθος αυτό. Θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα ότι είναι καλό να τραφούμε πιο σωστά, να βελτιώσουμε την υγεία μας. Η απώλεια του βάρους είναι το αποτέλεσμα μιας σωστής διατροφής. Και θέλουμε ειδικότερα στα παιδάκια να γίνεται σε αργούς ρυθμούς. Όταν όμως ένα παιδί, ναι, ναι, το οποίο έχουμε μπει στη διαδικασία να χάσει κάποιο βάρος, και βλέπουμε ότι το αίσθημα της πείνας δεν φεύγει, μπορείτε να μας δώσετε μερικά τρίκ, μερικά κόλπα που μπορούμε εντός εισαγωγικών να ξεγελάσουμε αυτή την πείνα? Κοιτάξτε να δείτε, όταν το αίσθημα της πείνας δεν φεύγει, σημαίνει ότι το παιδάκι δεν τρέφεται σωστά. Τα τρίκ τα οποία είναι πολύ σημαντικά για αυτό το κομμάτι που αναφέρατε είναι αρχικά να τρώμε συστηματικά γεύματα. Το παιδάκι, επειδή έχει αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, κάθε 2-3 ωρίτσες χρειάζεται ένα γεύμα ή ένα σνακ. Τρώγοντας δηλαδή το πρωινό του, πολλοί γονείς δεν δίνουν κάτι στο ενδιάμεσο και έρχεται το παιδάκι πολύ πεινασμένο το μεσημέρι ή αντίστοιχα το βράδυ. Χρειάζονται λοιπόν ενεργειακά σωστά σνακ στο ενδιάμεσο, όπως κάτι σε φρούτο, κάτι σε χυμό, ακόμα κάποιες φορές και κάποια μπαρίστα δημητριακών με ξηρούς καρπούς, μέλι που μπορούμε να την έχουμε φτιάξει και εμείς στο σπίτι και να είναι πολύ υγιεινή. Έτσι, να υπάρχουν λοιπόν τα τακτικά σνακ που θα βοηθήσουν τη ρύθμιση της όρεξης, καθώς επίσης και η σαλάτα στο κυρίως γεύμα. Θέλουμε το κυρίως γεύμα να έχει αρκετές φυτικές ίνες. Τις φυτικές ίνες τις παίρνουμε από τα φρούτα και τα λαχανικά. Όταν λοιπόν ένα παιδάκι τρώγοντας για παράδειγμα το κοτόπουλο με τις πατατούλες του στο φούρνο, έχει μαζί και μία σαλατούλα ή και τη σαλάτα την έχει σε κάθε γεύμα του μεσημέρι και βράδυ, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα ουσιαστικά να δημιουργήσει αίσθημα του κορεσμού και να μην υπάρχει αυτή η έντονη έτσι, πείνα που μου αναφέρεται ότι ακούτε πολλές φορές τα παιδάκια και παραπονιούνται. Πρέπει στην ουσία, για να μπορέσουμε να το καταπολεμήσουμε όλο αυτό από τη στιγμή που ξεκινάει στην παιδική ηλικία, να μάθουμε να τρεφόμαστε και εμείς και οι γονείς, να τρεφόμαστε σωστά εμείς για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην ουσία σε όλο αυτό. Γιατί τώρα πια... θα μιλήσω προσωπικά για μένα. Η σαλάτα στο γεύμα μου υπάρχει σπάνια. Δηλαδή κοιτάω να φάω γρήγορα και τρώω ό,τι να είναι. Η σαλάτα δεν υπάρχει. Μετά από 2 ώρες πάλι πεινάω. Οπότε πρέπει να μάθουμε να τρεφόμαστε λίγο πιο σωστά κι εμείς. Ναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε.
να μάθουμε να τρεφόμαστε κι εμείς πιο σωστά και να βρούμε κάποιες εύκολες λύσεις. Εύκολες λύσεις. Δηλαδή, δεν προλαβαίνετε να κόψετε μια σαλάτα, πάρτε μια έτοιμη το σούπερ μάρκετ. Πάρτε λίγα ντοματίνια που δεν χρειάζονται καθάρισμα. Δηλαδή, να υπάρχουν κάποιες λύσεις. Όλα βέβαια είναι εξατομικευμένα αναλόγως με τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου, έτσι. Αλλά θεωρώ ότι οι λύσεις βρίσκονται. Και πολύ σημαντικό είναι αυτές οι λύσεις να είναι χρηστικές για να μπορούν να ακολουθηθούν και στην πορεία του χρόνου. Δηλαδή δεν κάνουμε μία αλλαγή γιατί πρέπει να την κάνουμε. Κάνουμε μία αλλαγή γιατί θέλουμε να την κάνουμε και θέλουμε να συνεχίσουμε να την κάνουμε. Αλλιώς δεν έχει και κανένα νόημα ουσιαστικά. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πολλοί λένε ότι κάνω τώρα αυτή τη δίαιτα και πρέπει να φάω τα φρούτα και τα λαχανικά και στην πορεία μετά αλλάζουν και επανέρχονται στο προηγούμενο τους μοτίβο με αποτέλεσμα να μην έχει γίνει κάτι ουσιαστικό. Άρα θέλουμε οι αλλαγές να είναι σχετικά ευχάριστες και να είναι αλλαγές τις οποίες μπορούμε να κρατήσουμε. Να γίνουν τρόποι ζωής. Να γίνει τρόπο ζωής, ακριβώς. Από εκεί και πέρα σε ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Ναι. Κάποια βασικά γεύματα που πρέπει να έχουμε, κάποιες βασικές τροφές που πρέπει να παίρνουμε. Είναι... Κοιτάξτε να δει. Ναι. Είναι τα όσπρια, ψάρι. Κοιτάξτε, γενικώς σαν ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα, η βάση είναι σίγουρα τα όσπρια και τα λαδερά, που θέλουμε να τα έχουμε 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Το ψαράκι μας που θέλουμε να είναι 1 με 2 φορές την εβδομάδα. Και γενικώς τα κρέατα, το κοτόπουλο 1 φορά την εβδομάδα και το κόκκινο κρέας 1 φορά την εβδομάδα. Και φυσικά και τα ζυμαρικά, και ζυμαρικά αλλά και οι σαλέσσιους επίσης μπορεί να υπάρχουν και αυτά 1 φορά την εβδομάδα στο διαιτολογιό μας. Όπως και δεν είναι και κακό να βγούμε και σαν οικογένεια έξω και να φάμε και ένα ελεύθερο γεύμα 1 φορά. Το θέμα είναι να μην κάνουμε υπερβολές, ας πούμε, στο να τηγανίζουμε 2-3 φορές την εβδομάδα, στο να υπάρχουν γλυκά με αυξημένα κορεσμένα λιπαρά και βούτυρα σε καθημερινή βάση. Όλα αυτά έχουν αρνητική επίπτωση στην υγεία μας και φυσικά και στην παχυσαρκία και των γονέων και των παιδιών. Άρα θέλουμε μια ισορροπία. Ακόμα και το ελαιόλαδο που σε όλα τα νησιά και στην Άξο και στην Κρήτη και σε όλα τα νησιά χρησιμοποιείται σε μεγάλη αυθονία και είναι τόσο ευεργετικό, θέλει και αυτό προσοχή στο μαγείρεμα. Παλιότερα οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας χρησιμοποιούσαν μπόλικο λαδάκι ουσιαστικά και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να το καίνε βέβαια, γιατί αυτό που συνέβαινε ήταν ότι εργαζόντουσαν πολύ στα χωράφια, σε εξωτερικές έτσι, εργασίες. Τώρα όμως, επειδή η ζωή είναι καθιστική, εάν αυτή η πρακτική εξακολουθεί να ισχύει και να γίνεται, οδηγεί δυστυχώς και αυτό σε παχυσαρκία. Οπότε ήταν ακόμα και το λαδάκι. Ήταν άλλες οι συνθήκες ζωής που βοηθούσαν, ναι. Δηλαδή δεν το επηρεάζει και το παραπάνω λαδάκι, ενώ τώρα στην ουσία έχουν αλλάξει οι συνθήκες ζωής και το επηρεάζει ακόμη και αυτό. Ακριβώς, γιατί και το ελαιόλαδο είναι ένα πάρα πολύ ωφέλιμο λιπαρό, αλλά δεν πάβει να έχει αρκετές θερμίδες αν χρησιμοποιείται χωρίς καθόλου μέτρο. Δεδομένου το ότι δυστυχώς οι ζωές μας δεν είναι να είμαστε σε ένα χωράφι και να κάνουμε έντονη δραστηριότητα 2, 3 και 4 ώρες την ημέρα. Δυστυχώς οι ζωές μας είναι τέτοιες που οι περισσότεροι από εμάς είμαστε σε μια καρέκλα, δυστυχώς θα πω. Και πάνω απ' όλα ένα σωστό βάρος στην ουσία είναι υγεία, είναι ζωή. Ακριβώς. Ούτε λιπόσαρκος πρέπει να είσαι, ούτε παχύσαρκος. Το σώμα είναι ένας ναός, ο καθένας πρέπει να το προσέχει. Ακριβώς, πολύ σωστά τα λέτε, πολύ σωστά. Εμείς κάπου εδώ θα βάλουμε μια ανατελεία σε αυτό το θέμα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να σου πούμε μια καλημέρα. Ευχαριστούμε για τον χρόνο που μας αφιερώσατε. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα, γεια σας.